Είδατε τι ωραία πράγματα γίνονται όχι μακριά, στα Τρίκαλα, όπου όλα είναι ηλεκτρονικά. Και τι σας έχω, Ψηφιακή Ελλάδα. Εύα Αντωνοπούλου, οποία τιμή και Χριστίνα Βίδου. Χαρά μας, τιμή μας, δεν ξέρετε πόσο όμως. Τι χαρά έχω που σας έχω πλατό. Που μας φιλοξενείς εσύ αυτή τη φορά. Που σας φιλοξενώ εγώ αυτή τη φορά. Τι κάνεις? Πόσο αγκάλιασες στο ίντερνετ, τι έγινε μαζί σου? Λοιπόν, πού πρέπει να δηλώσω, ότι έμαθα, απόλαυσα, χάρηκα ίντερνετ. Α, και γιατί ήταν ο Νίκος Βασιλάκος. Γιατί ήμουν εγώ στην προϊστορική εποχή. Κι εγώ λίγο, κι εγώ κυρία. Παρακαλώ. Ναι. Κάτι έκανα κι εγώ. Μπράβο. Εκεί στο Facebook. Στο Facebook, παιδιά, έχετε μπει. Εντάξει, Χριστίνα τώρα το παίρνει απόφαση ακόμα. Θα βάλω και την κόρη μου σε λίγο μέσα. Άντε να σε δω. Μια χαρά. Δηλαδή, ήταν να μην κάνω την αρχή, καταλαβαίνει τώρα. Και φωτογραφίες και τα πάντα, έτσι. Έτσι, ναι. Και δεν φοβάσαι τίποτα. Όχι, γιατί μου έχει πει του τρόπου ασφάλεια. Πρέπει να έχουμε κλείδες ασφαλείας. Μπράβο, μπράβο. Τώρα θα τα πει εσύ όλα. Με έχεις εξομολογήσει εδώ πέρα ιντερνετικά. Και διαφημίζουμε και την εκπομπή μας, έτσι. Εννοείται. Sky, τηλεόραση, πρωινή ζώνη, 10 με 1 εκεί, χαμό, Χριστίνα Βίδου. Και γενικότερα αυτό στο Facebook το διαφημίζουμε. Ναι. Πόσο σας βοηθά, παιδιά, το ίντερνετ στην καθημερινότητά σας, θέλω να μου πείτε. Όχι την επαγγελματική καθημερινότητα, θες να μου πει. Γενικά. Λογαριασμοί μέσω ίντερνετ. Το πρώτο. Που έχουν φύγει οι ουρές που περίμενα και τόσο πολύτιμο χρόνο. Το πρώτο πράγμα, α πούμε, οι λογαριασμοί μας. Από εκεί και πέρα. Αγορές μέσω ίντερνετ. Όλες οι γυναίκες που δεν έχουμε πια. Το shopping therapy έχει αλλάξει, έχει μεταλλαχθεί. E-shopping. Ακριβώς. Και πες μου τώρα, θα μπω σε καυτά προσωπικά στην εγκυμοσύνη. Πόσο σε βοήθησε, Χριστίνα? Λοιπόν, θα πω, το καροτσάκι το αγόρασα μέσω ίντερνετ, ακόμα γιατί έκανα έρευνα αγοράς. Πολλά ρούχα του παιδιού πήγε ψωνίζω. Γιατί εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα, μην μιλήσει για την εγκυμοσύνη. Έμαθα πάντως μέσω ίντερνετ πάρα πολλά ιατρικά. Αν και είναι μεγάλη παγίδα, πρέπει να ξέρεις πού πρέπει να μπεις, γιατί δέχεσαι τόσες πληροφορίες. Πρέπει να ξέρεις ποιες να κρατήσεις και ποιες να πετάξεις. Τι έκανες εσύ και πώς προφυλάχτηκες? Λοιπόν, πήγαινα στο γιατρό μου κάθε φορά και του λέγα: διάβασα αυτό, τι ισχύει? Μου λέει: όχι, Χριστίνα. Πήγαινε παρακάτω. Αλλά έμπαινε σε συγκεκριμένα site που ήξερα ότι είναι εγκεγκριμένα από τους ανάλογους, τέλος πάντων, ιατρικούς λόγους σε κάθε χώρα, γιατί ξέρεις, μιλάμε και τη γαλλική και την αγγλική. Παρ' που φανσέ, μακαρόνια φανσέ. Από αυτό που μέρος με βοήθησε πάρα πολύ, ομολογώ. Δεν το φοβήθηκα πάντως και εκεί το έμαθα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτό, εντάξει, είναι μεγάλη αλλαγή, γιατί το να βάλεις ίντερνετ στη ζωή σου και τόσο πολύ και να δεχτείς, ας πούμε, και παρεμβάσεις και επεμβάσεις και να κάνεις αγορές και να μην φοβηθείς να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν ανάλογα, ξέρω εγώ, θέματα ή προβλήματα. Μεγάλη ιστορία αυτό που είπε. Το τελευταίο καιρό το έχω πει στην Αβα, τι κάνω. Επειδή οι μαμάδες καινούργιες, φοβόμαστε το κάθε τι που προκύπτει, νομίζουμε ότι είναι ένας γλωγοθάσης, πώς να το ξεπεράσω. Η κατάθλιψη που μπορεί μια γυναίκα. Ξέρεις, υπάρχουν site που μπαίνεις μέσα και συζητάς με άλλες γυναίκες. Βέβαια. Συνήθως παίρνω την Εύα τηλέφωνο, αλλά πώς, δεν έχει παιδί. Σου λέει, εντάξει, Χριστίνα, τελείωσε η ιστορία. Άσε με τώρα. Δεν τη δίνω πολύ βήμα τη καημένη. Εντάξει, έχει άλλες μαμάδες που κάνει παρέα και τα λένε. Εγώ χαλαρώνω, να σου πω την αλήθεια, μέσα από το ίντερνετ. Δηλαδή, εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ στα επαγγελματικά. Θέλουμε να στήσουμε, ας πούμε, κάτι με τη Χριστίνα και τα λοιπά, είτε για το ραδιόφωνο είτε για την τηλεόραση. Θα τη στείλω ένα email, αν δεν είμαστε μαζί στο γραφείο. Θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, έτσι, από ό,τι γινόταν παλιά. Βοηθάει στα επαγγελματικά, αλλά εγώ όταν έχω έτσι ένα κενό, μου αρέσει πολύ, χαλαρώνω. Δηλαδή, μπορώ να ψάχνω ουσιαστικά να κάνω window shopping μέσω ίντερνετ. Α, για πες, τι κάνεις εκεί? Θέλω να μπεις αναλυτικά τώρα. Θέλεις να σου πω σε ποια site μπαίνω? Τα πάντα. Λοιπόν, Net-a-Porter. Netaporte.com, έτσι. Που έχει όλα τα καινούρια ντεφιλέ, γνωστές μάρκες, πολύ καλές τιμές. Έτσι. Selfridges και όλα αυτά, ξέρεις, όλα τα μεγάλα καταστήματα με όλο το εξωτερικό που έχουν και μπαίνω και χαζεύω. Να σου πω την αλήθεια, για να μην λέω ψέματα, δεν είμαι πολύ συνηθισμένη στο να κάνω τις αγορές μέσω ίντερνετ, έτσι, αλλά τουλάχιστον ενημερώνομαι, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, ας πούμε, τη Χριστίνα. Έτσι. Και γενικότερα έτσι πως δουλεύουμε όλοι μας να πάμε στην αγορά, οπότε βλέπεις όλα τα καλούδια, βλέπει παπούτσια, βλέπει αυτά, βλέπει gadgets, βλέπει laptop. Όλα τα οποία μπορεί να θέλουμε και αυτό. Και επίσης χαλαρώνω γιατί μιλάω με τους φίλους μου μέσω Facebook. Ακόμα αυτό το καινούργιο το Twitter που μου είπες δεν το έχω αγαπήσει. Είμαι λίγο παραδοσιακή, Facebookίστρια. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα. Τηλεθεατές, ακροατές, σας βρίσκουν μέσω ίντερνετ? Ναι. Και πώς? Ναι. Ναι. Για πες. Έχουμε το mail μας, εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε εδώ πέρα. Πρωινιζωνιπαπάκι.sky.gr. Κοιτάζω την Εύα, γιατί πάντα το ξεχνάω. Όχι, γενικά έχουμε πολύ πλάκα. Κοιτάμε, έχουμε μία με την άλλη, είναι η γλώσσα του ματιού. Και έχετε mail. Έχετε και Facebook όμως, έτσι. Δηλαδή η Εύα, είδα ότι πόσους φίλους έχεις, Εύα? Έχω πολλούς. Έχω 3.000 φίλους. Έχω φτάσει στο όριο. Πόσο είναι, 3.900 είναι? Ναι, και έχω 2.000 τώρα σε αναμονή. Που μάλλον θα πρέπει να κάνω. Ζητάω και συγγνώμη, δεν είμαι συνόπτη.
παιδιά, γιατί όλοι, όλους τους αποδέχομαι. Αρκεί, βέβαια, Χριστίνα, να σου πω και εσένα που είσαι έτσι και καινούρια τώρα στο Facebook. Εγώ να σου πω ποιους δεν αποδέχομαι, θέλεις. Αυτούς λοιπόν που έχουν φωτογραφίες προκλητικές. Μάλιστα. Ναι. Έτσι να το λέμε τώρα. Καθόλου δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν με έμεινε, δεν τους θέλω για φίλους μου αυτούς. Αυτούς που έχουν σε θέα, ας πούμε, σημεία του σώματος, τις οποίες δεν θα ήθελα να δω, έτσι. Και αυτούς μπορούν να γράψουν κάτι πρόστιχο. Κατά τα άλλα, όλους τους άλλους κάνω φίλους. Πρέπει να φτιάξω δεύτερο προφίλ, μάλλον. Ναι, γιατί θα φτάσει το όριο μετά του 3.900 και εγώ θα το έχω αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η χωρητικότητα? 3.900 φίλους μπορείς να έχεις, μετά πρέπει να ανοίξεις άλλο προφίλ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι, στο ρεπορτάζ, παιδιά, σας βοηθά. Ανάδραση παίρνετε από την εκπομπή. Δηλαδή, κάνετε μια εκπομπή για ένα θέματα. Ναι. Οι γυναίκες, ειδικά γιατί είναι και ένα γυναικείο μαγκαζίνο, τι θέλουν να συζητήσουν, τι θέλουν να μάθουν. Το ακολουθείτε σε αυτό το λαμβάνω. Ναι, λοιπόν, εκεί βασίζεται η εκπομπή. Ότι θέλει, όχι εγώ θέλω εγώ ή ο Γιώργος Ψάλτης που κάνουμε την εκπομπή. Είναι ότι θέλει ο τηλεθεατής να δει ή ο κρατής αντίστοιχα, γιατί έχουμε και τη ραδιοφωνική μαζί. Από εκεί πέρα είναι τι θέλεις να μάθεις. Εδώ είμαι. Μέσα από το ίντερνετ σου δίνεται πιο άμεσα η δυνατότητα να έρθει σε επαφή μαζί μας. Καυτή ερώτηση, καυτή πατάτα. Τι γίνεται με τα blog? Διαβάζετε blog, είστε δημοσιογράφοι, διαμορφώνετε μια επικαιρότητα, έχετε μια πρωινή εκπομπή, μιλάτε για αυτά τα πράγματα. Διαβάζετε blog, ναι. Επώνυμα διαλέγετε, ανώνυμα διαλέγετε, τι κάνετε εκεί? Τα για πάντα, πείτε τα πάντα. Τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε. Πάνω. Είναι όλα αυτά τα μηντιακά, media blog, ενημέρωση 24, τροκτικό, μπουρουμπούρου, πολύ το site. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Πώς νιώθετε όταν διαβάζετε ένα blog, το οποίο μπορεί να έχει καυστικά πράγματα, ναι, και να είναι ανώνυμο, παιδιά? Αυτό θέλω να μου πείτε. Γενικά η ανωνυμία εμένα δεν μου αρέσει. Θέλω πίσω από οτιδήποτε να υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του καθένα. Ξεκάθαρα, δηλαδή από το να κάθισω εγώ να κρίνω τον Νίκο Βασιλάκο, ναι, εγώ τον κατονομάζω. Εσύ είσαι γνωστός. Γιατί να κρυφτώ στην ανωνυμία? Έχω άποψη και θα την υποστηρίξω. Γιατί δεν έχει δει. Αρέσει, δεν αρέσει, από εκεί πέρα είναι άλλο το πράγμα. Η ανωνυμία είτε είναι στον τύπο ένα άρθρο το οποίο δεν έχει φέρει καμία υπογραφή, είτε μια φωνή στο ραδιόφωνο να μιλάει χωρίς να ξέρω ποιος είναι, είτε μέσα από τον blog που είναι το τελευταίο του, πάνω, τελευταίο τρόπο επικοινωνία. Θεωρώ ότι είναι. Εκτός δικής μου λογικής. Να το πω πολύ απλά για να μην είναι πιο αυστηρή. Ερώτηση τώρα. Έλα, πες τη, ρίχτη. Έρχεται το ιντερνετικό ραδιόφωνο, δεν έρχεται, το αγκαλιάζουμε, δεν το αγκαλιάζουμε, τι κάνουμε? Εννοείται. Εννοείται ότι είναι το επόμενο βήμα και εννοείται ήδη έχουν κάνει και πάρα πολλά. Συγγνώμη δηλαδή. Και τα ιντερνετικά περιοδικά, έτσι, και τα έντυπα, δηλαδή τα πάντα. Και τα πάντα είναι πλέον... επίσης το επόμενο κομμάτι, δεν είναι? Δεν μπορούμε να πούμε όχι στην εξέλιξη. Νίκο Βασιλάκο, και εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους. Παιδιά, σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθατε στην ψηφιακή Ελλάδα. Είχα μεγάλη φιλάκι. Μεγάλη χαρά. Έλα, μωρό, να σου φιλήσω και εσύ. Δεν μπορώ να φιλάω για τη μία και όχι την άλλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και σε λίγους μήνες που θα ξανακάνουμε εκπομπή πάλι μαζί. Και εμείς, φίλες και φίλοι, γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως πάλι μαζί με πλούσια θεματολογία. Φύγαμε.